Έχουμε προχωρήσει σε διάφορες μορφές αγώνων. Όπως καταλήψεις, αποχές, έχουμε κλείσει μεγάλους κεντρικούς δρόμους και όλα αυτά μας έκαναν να οπιστούμε. Πιο συγκεκριμένα, σε πάνω από 800 σχολεία πανελλαδικά τελέθηκαν υποκατάληψη. Χιλιάδες μαθητές συζήτησαν, κάνουν γενικές συνελεύσεις, έφτιαξαν πανό και φώναξαν συνθήματα. Από την πρώτη μέρα που πήγαμε στα σχολεία μας, επικρατούσε συνασπισμός στις τάξεις που υπερβαίναν τους 22 μαθητές και φτάνουν τους 30. Εκτός από αυτό, υπήρχαν πολλές ελλείψεις καθηγητών με αποτέλεσμα να κάνουμε 3 με 4 ώρες μάθημα. Δεν υπήρχε επαρκός αριθμός καθαριστριών και γι' αυτό οι τάξεις δεν απολυμαίνονταν σε κάθε διάλειμμα. 39 μαθητές σε 40 τετραγωνικά ήταν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν κρούσματα. Εκτός από αυτά τα ζητήματα, καλούμαστε ως μελλοντικοί μαθητές Λυκείου να ανταπεξέλθουμε στο νέο Λύκειο με την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων. Οι παραπάνω λόγοι ήταν αυτοί που μας υποκίνησαν και μας οδήγησαν να παρέμβουμε σε διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Οι κινητοποιήσεις έγιναν μετά από ψηφοφορία όλων των μαθητών του κάθε σχολείου. Συμμετείχαμε σε μαθητικά σελαριτήρια που διοργανώθηκαν από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα στην περιοχή που βρισκόμαστε στην Τούμπα, ιδρύσαμε Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Τούμπας για την πιο συντονισμένη δράση των σχολείων της περιοχής. Σε αυτό το διάστημα είχαμε μια μερίδα καθηγητών απέναντί μας. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε γιατί περισσότεροι ήταν δίπλα μας και μας βοήθησαν πάρα πολύ, μας δίνανε συμβουλές. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί γονείς που ήταν έξω από το σχολείο και μας στάθηκαν στο πλευρό μας. Υποκινούμενοι από την ίδια την κυβέρνηση, αυτοί που ήταν απέναντί μας, δημιουργούσαν κλίμα τρομοκρατίας και φόβου μέσω της αστυνομίας και των εισαγγελέων. Με αποκορύφωμα την Παρασκευή 9 Δεκάτου, οι μαθητές στην Αθήνα ήθελαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας για να καταθέσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Όχι μόνο βρήκαν τις πόρτες του Υπουργείου κλειστές, αλλά ήταν απ' έξω και τα μάτια να τους περιμένουν. Όλοι αυτοί οι εκβιασμοί στόχευαν στο να σπάσουν το αγωνιστικό κλίμα των μαθητών και να τους ρίξουν το ηθικό. Εμείς οι μαθητές όμως δεν υποκύψαμε. Δεν σκύψαμε το κεφάλι και με άλλες μορφές αγώνα, όπως οι αποχές, συνεχίσαμε τη δράση μας πιο δυνατή και πιο αποφασισμένη. Οργανώνουμε όλο και περισσότερες κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα. Εκλέγουμε πενταμελή, δεκαπενταμελή, κάνουμε συνελεύσεις, συναυλίες, τουρνουά, για να μπορέσει να ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά μας. Σε κάποια σχολεία έχουν δικαιωθεί ήδη τα αιτήματά μας, όπως οι μαθητές κατάφεραν από εκεί που κάνουν μάθημα σε υπόγειες τάξεις να δημιουργηθούν καινούργιες. Έσπασε σε κάποια σχολεία ο αριθμός μαθητών ανά 15 στην τάξη. Προσλήφθηκαν περισσότερες καθαρίστριες και μετά από απαιτήσεις των μαθητών σε ΕΠΑΛ μοιράστηκαν βιβλία ειδικότητας. Προσλήφθηκαν και νέοι μόνιμοι καθηγητές. Σε όλο αυτό καθοριστικό ρόλο παίξαν τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ μέσα και έξω από τα σχολεία. Συμμετείχαν ενεργά σε καταλήψεις, παίρναν μέρος σε συζητήσεις και μπαίναν μπροστά στην οργάνωση του αγώνα, αναδείκνυαν το ποιο είναι απέναντι από τους μαθητές και το πιο σημαντικό είναι πως καλούν σε πάλι και διεκδίκηση ενός σχολείου διαφορετικό σε σχέση με σήμερα. Το σχολείο αυτό θα βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο αυτό όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα γιατί τα σημερινά ποσά που πληρώνουν οι οικογένειές μας σε φόρους δίνονται σε εφοπλιστές, καναλάρχες και μεγαλοεπιχειρηματίες. Γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε για μια κοινωνία που το σχολείο θα λειτουργεί βάσει τις ανάγκες του λαού. Η κοινωνία αυτή δεν θα κοιτάει τις τσέπες των γονιών μας, αλλά τις ανάγκες των μαθητών για ολοκληρωμένη μόρφωση. Για αυτή την κοινωνία παλεύει η ΚΝΕ και καλεί κάθε νέο να παλέψει μαζί της.